Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 7 Δεκεμβρίου του 2023. Είναι μια ημέρα που εύχομαι να μην χαρακτηριστεί ιστορική, με αρνητικό πρόσημο ιστορική, και αναφέρομαι κυρίως στη διακήρυξη που υπέγραψαν σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος, στην οποία δυστυχώς επαληθεύτηκαν οι φόβοι μου, αποτελεί συνέχεια και ισχυροποίηση ή επιβεβαίωση της διακήρυξης της Μαδρίτης. Εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή για την επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα. Θα κάνω μια αναφορά μετά από λίγο. Να ξεκινήσω μόνο τα προκαταρκτικά. Να πούμε ότι είχαμε πει προχθές και δεν το γνώριζα το θέμα, το έψαξα. Έγινε ένα φόρουμ για την ασφάλεια της Ευρώπης στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων εδώ στην Αθήνα, και ενώ δεν είχε καμία σχέση με την Τουρκία, διοργανωτής ήταν το Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων, το ΙΔΙΣ της Παντίου, πρόεδρος είναι ο κύριος Ιφαντής νομίζω, ναι. Ενώ λοιπόν δεν είχε καμία σχέση με την Τουρκία, ήταν καθαρά ευρωπαϊκό, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο επιτετραμένος νομίζω της τουρκικής πρεσβείας πήρε τηλέφωνο και απέτησε να βάλουν και την Τουρκία στο χάρτη. Προσέξτε, είχαν βγει μπροσούρες, πώς τα λένε, διαφημιστικά, είχαν βγει προσκλήσεις. Δεν είχαν την Τουρκία μέσα και πήρε ως μη όφιλε, δεν είχε κανένα δικαίωμα να το κάνει. Για να δείτε πού θα φτάσουμε, έτσι, σιγά σιγά. Πήρε τηλέφωνο ο Τούρκος επιτετραμένος και επέβαλε στην ουσία στον κύριο Ιφαντή, και ο κύριος Ιφαντής το δέχτηκε. Και βάλαμε την Τουρκία σε μία διαδικασία, σε μία εκδήλωση που δεν συμμετείχε με το «έτσι θέλω». Δηλαδή, αυτό είναι αδιανόητο να το έκανε ένας Έλληνας αντιστοίχως στην Άγκυρα. Και γίνεται εδώ. Πιστεύω ότι πρέπει να προβληματιστούμε και νομίζω ότι θα πρέπει να μας πει και ο κύριος Ιφαντής γιατί το έκανε. Άμα ήταν ιδιωτική η υπόθεση δική του, να μπορούσε να το κάνει. Τώρα δεν είναι σε μία δικιά του ιδιωτική δουλειά. Είναι πρόεδρος στο ΙΔΙΣ, που είναι ίδρυμα του ελληνικού κράτους. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να πάρει τις διαστάσεις που του αξίζει αυτό το θέμα, γιατί όπως είδατε επικρατεί σιωπητήριο. Επίσης, με βάση τον πίνακα που ανήρτησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής την Πέμπτη, την ημέρα της γιορτής μου δηλαδή, προχθές, μπήκαν στα ελληνικά νησιά 404 άτομα. Τώρα πόσοι μπήκαν στον Εύρο για κατάγραφα, αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, ένα κράτος στρατοκρατούμενο και αστυνομοκρατούμενο όπως είναι η Τουρκία, την παραμονή της επίσκεψης του Προέδρου στην Ελλάδα, τουλάχιστον την παραμονή, δεν νιώθει την ανάγκη να πιάσει τους διακινητές που τους ξέρει, το ίδιο το κράτος είναι οι διακινητές, και μας έστειλε τους διακινητές στην παραμονή. Δεν ξέρω χθες πόσους έστειλε, γιατί χθες είδα την προχθεσινή ανακοίνωση, σήμερα δεν μπόρεσα να τη δω. Λοιπόν, αυτό αποτελεί αιτία. Από μόνο το ακύρωση της επίσκεψης του Ερντογάν έπρεπε η Ελλάδα να πει όχι, κάτσε να οριμάσει κανένα δύο μήνες, να μην ξαναστέλνετε εσείς το τουρκικό κράτος εδώ μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα, και μετά από δύο μήνες όταν συμμορφωθείτε μετά να έρθεις. Όταν τον δέχεσαι μετά από την αθλειότητα που κάνει να σου στέλνει τόσο κόσμο, τότε στην ουσία λες σφάξε με πασά μου να γιάσω, βαράτε με και ας κλαίω. Θα σας πω μετά τι έγινε με την επίσκεψη και τι υπογράφηκε. Σαν χθες, 6 Δεκεμβρίου του 1915, έγιναν οι πρώτες και τελευταίες ελεύθερες εκλογές στη Βόρεια Ήπειρο. Έχει σημασία να το αναφέρουμε. Η Βόρειος Ήπειρος από τον Οκτώβριο του 1914, όταν η χώρα μας, η Ελλάδα, με την υπόδειξη της Αντάντ, την ανακατέλαβε, τελούσε μεν υπό ελληνική διοίκηση, δεν είχε όμως επιδικαστεί η ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα. Εν τούτης η ελληνική νομοθεσία είχε επεκταθεί και εφαρμαζόταν σε δύο νομούς,
πρώην σαντζάκια Οθωμανικά, το Αργυροκάστρο, επαρχίες Λεσκοβικίου, Πρεμετής, Χιμάρας, Τεπελενίου, Δέλβινο και Αργυρόκαστρο και Κοριτσάς, επαρχίες Κολονίες και Κοριτσάς. Έτσι οι Βορειοϋπηρώτες είχαν διοίκηση ελληνική, δικάζονταν από ελληνικά δικαστήρια, φορολογούνταν από το ελληνικό κράτος, στρατεύονταν σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και γενικώς εθεωρούνται ως ισότιμοι Έλληνες πολίτες και το έδαφος της Βορείου Ηπείρου εθεωρείται ως τμήμα της ελληνικής επικράτειας. Διαβάζω ένα άρθρο του Κώστα Μαρή, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Βορειοϋπηρωτών. Στις 6 Δεκεμβρίου του 1915 διενεργήθηκαν στην Ελλάδα γενικές βουλευτικές εκλογές για τη συγκρότηση της Βολής της εποχής. Οι εκλογές διενεργήθηκαν σε όλη την επικράτεια με εκλογικούς καταλόγους και άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως όριζε το Ελληνικό Σύνταγμα και ο Ελληνικός Εκλογικός Νόμος, και υπήρξαν οι πρώτες και τελευταίες ελεύθερες εκλογές από όσες πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα στο βορειοϋπηρωτικό χώρο. Και εξέλεξαν οι τότε βορειοϋπηρώτες 16 αντιπροσώπους, βουλευτές για τη Βουλή των Ελλήνων. 16 βουλευτές, προσέξτε. Οι εκλεγέντες, νομίμως εκλεγέντες από τα πρωτοδικεία Αργυροκάστρου και Κοριτσάς και ανακηρυχθέντες 16 βουλευτές ήταν οι εξής κατά νομό και σειρά επιτυχίας. Πρώτος, Δημήτριος Δούλης. Δεύτερος, Σπύρος Πυρομήλιος. Τρίτος, Βασίλειος Σωτηριάδης. Τέταρτος, Πέτρος Ζάπας. Ζάπιο. Πέμπτος, Δημήτριος Παπούλας. Έκτος, Θεμιστοκλής Μπαμίχας. Έβδομος, Κυριάκος Κυρίτσης. Όγδοος, Χριστόδηλος Γιώσκας. Ένατος, Βασίλειος Πουτέτσης. Δέκατος, Θεμιστοκλής Αδαμίδης. Ενδέκατος, Ιωσήφ Αδαμίδης. Αυτή ήταν από το νομό Κοριτσάς. Η προηγούμενη ήταν από την... Μισό λεπτό. Από τον Αργυρόκαστρο, 10. Έξι από τον νομό Κοριτσάς. Πρώτος, Ιωσήφ Αδαμίδης. Δεύτερος, Κωνσταντίνος Πολένας. Τρίτος, Δημήτριος Ζήκος. Τέταρτος, Επαμεινώντας Χαρισιάδης. Πέμπτος, Κωνσταντίνος Κενδέρης. Έκτος, Ευκλήδης Σιώμος. Από τους εκλεγέντες βουλευτές, οι 8 ήσαν δικηγόροι. Οι 3 ήταν γιατροί. Οι 2 ανώτεροι αξιωματικοί εν αποστρατεία. Ένας έμπορος, ένας δημοσιογράφος και ένας κτηματίας. Το υψηλότατο για την εποχή μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο των βουλευτών αντανακλά τον βαθμό παιδείας των βορειοϋπηρωτών, αποτέλεσμα του πυκνού δικτύου ελληνικών εκπαιδευτηρίων που λειτουργούσαν κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας στην Ήπειρο, εν αντιθέση προς τους τουρκοαλβανικούς πληθυσμούς, στους οποίους ο αναλφαβητισμός ξεπερνούσε το 98%. Και για να υπάρχει και ένα μέτρο συγκρίσεως, αρκεί να αναφερθεί ότι το 1965, δηλαδή μισό αιώνα μετά, το 14,5% των μελών της Βουλής της Αλβανίας δεν είχε ολοκληρώσει ούτε καν την υποχρεωτική εκπαίδευση, ήταν δηλαδή αναλφάβητη. Σημειωτέων ότι οι βουλευτές της Βορείου Ηπείρου εξελέγησαν ως ανεξάρτητοι, δεν ήσαν εντεταγμένοι σε κάποια πολιτική παράταξη κόμμα της εποχής και άρα δεν ήσαν δέσμοι κομματικών εξαρτήσεων και σκοπιμοτήτων. Και αποτελούν μέχρι σήμερα το μοναδικό παράδειγμα τοπικής ενότητας και ομοψυχίας εκλεγμένων εκπροσώπων που ενεργούσαν μόνο προς εξυπηρέτηση της ιδιαίτερας πατρίδος τους και όχι προς απόκτηση προσωπικών ωφελημάτων μετά του διαλυτικού κομματικού ανταγωνισμού. Αυτό λοιπόν είναι απόσπασμα από ένα παλιότερο άρθρο του κυρίου Κώστα Μάρη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος Συλλόγου Βορειοϋπηρωτών. 16 βουλευτές λοιπόν η Βόρειος Ήπειρος και παρακολουθήστε τη διαδικασία της συρρήκνωσης του ελληνισμού. Είναι και ένα μνημόσυνο για αυτούς τους βουλευτές. Δεν ξέρω αν το έχουμε, όχι κάνει η πατρίδα μας για αυτούς. Αν υπάρχει μια πλάκα, μια αναθεματική στήλη κάπου. Λοιπόν, συμπληρώθηκαν πριν από μερικές μέρες, όχι πριν από μερικές μέρες, χθες συμπληρώθηκαν 111 χρόνια από τον θάνατο του Χριστόδουλου Σόζου. Ποιος είναι αυτός? Για προσέξτε τώρα, ακούστε περίπτωση για όσους είστε άδικοι με τις κρίσεις σας
απέναντι στους Έλληνες της Κύπρου. Α, προσέξτε μια ιστορία τώρα. Ο Χριστόδουλος Σόζος γεννήθηκε στη Λεμεσό τον Μάρτιο του 1872. Ο πατέρας του, Σόζον Λοΐζου, είχε υπηρετήσει ως εθελοντής στον πόλεμο του 1866 στην Κρήτη, ενώ ο παππούς του, Αντώνιος Ιακώβου Λοΐζου, είχε υπηρετήσει ως εθελοντής κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης υπό τον Κάρολο Φαβιέρο στην Αθήνα. Μητέρα του ήταν η Μαρία Χριστοδούλου Χατζηπαύλου, που φίτησε στην Ελληνική Σχολή Λεμεσού. Όχι, ο Σόζος, ο Χριστόδουλος Σόζος φίτησε στην Ελληνική Σχολή Λεμεσού. Μετά την αποφύτησή του το 1885, φίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του ξεκίνησε να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου, αρχικά στην Κερίνια, που τώρα τουρκέψε, και μετέπειτα στο Κτήμα. Το 1898 εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό. Το ίδιο έτος παντρεύτηκε την Ερμιόνη Ιωάννου Ζαχαριάδη, με την οποία απέκτησαν έναν ιό, τον Ζήνωνα. Ο Ζήνωνα ήταν φιλόσοφος που γεννήθηκε στο Κίτιο, τη σημερινή Λάρνακα. Τις περιόδους 1901-1906 και 1906-1911 διετέλεσε βουλευτής μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου στο διαμέρισμα Λεμεσού Πάφου. Ο Χριστόδουλος Σόζος ήταν ο πρώτος που άσκησε συστηματική και ουσιαστική αντιπολίτευση εναντίον των Βρετανών εντός της Βουλής, κερδίζοντας και το σεβασμό τους. Στον Χριστόδουλο Σόζο οφείλεται η κατάθεση και η έγκριση από την πλειοψηφία του Νομοθετικού Συμβουλίου του πρώτου ενωτικού δημοψηφίσματος στην Κυπριακή Βουλή το 1903. Ο Χριστόδουλος Σόζος εξελέγει και υπηρέτησε ως Δήμαρχος Λεμεσού από το 1908 μέχρι το θάνατό του το 1912. Τον Οκτώβριο του 1912 ζήτησε να καταταγεί ον εν ενεργεία Δήμαρχος στη Λεμεσό, να καταταγεί εθελοντής στρατιώτης στον ελληνικό στρατό ώστε να πολεμήσει στον Βαλκανικό πόλεμο. Έφυγε κρυφά από την Κύπρο, καθώς ήταν σίγουρος ότι η οικογένειά του θα προσπαθούσε να τον αποτρέψει. Παρόλο που ακόμα και ο Ελευθέρως Βενιζέλος, με τον οποίο συναντήθηκαν στην Αθήνα για να του ζητήσει να τον στείλει σε μάχη με μονάδα, προσπάθησε να τον πείσει να μείνει σε στρατιωτική υπηρεσία κάπου εδώ στην Αθήνα, ο Χριστόδουλος Σόζος αρνήθηκε και απέτησε να πάει στην πρώτη γραμμή, να πολεμήσει για την πατρίδα. Μάλιστα, πριν να χωρίσει για τον πόλεμο, χαιρέτησε ξανά τον Ελευθέρω Βενιζέλο στο Υπουργείο του. Ήταν στρατιώτης του πρώτου συντάγματος πεζικού και πολέμησε στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία και στην Ήπειρο. Έπεσε ηρωικά μαχόμενος στη μάχη του Μπυζανίου, στο ύψωμα του προφήτη Ηλία, στη Μανολιάσα Ιωαννίνων στις 6 Δεκεμβρίου του 1912 κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που έγιναν για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Έγινε ο πρώτος και ο μόνος δήμαρχος της Κύπρου που έπεσε μαχόμενος σε μάχη ως απλός στρατιώτης. Ο εθνικός ποιητής της Κύπρου, ο Βασίλης Μιχαηλίδης, έγραψε ένα ποίημα για τον Χριστόδουλο Σόζο. Θα το απαγγείλω, οι αδελφοί μας στην Κύπρο ας μου συγχωρέσουν τα λάθη στην προφορά. Τζέπκι αμάνα Χριστόδουλε στο μνήμαν σου να κλάψει, ποια μάνα την καντήλα σου ενάρτη να την άψει, σε ποια κοπέλα Λίβανον ενάρτη να καπνίσει, το μνήμα σου τριαντάφυλλα τσαθούς να το ραντήσει, ποια λιερή το Σάββατον στους λάς ένα θορκέτε, γονατιστή στο μνήμα σου να πικρανακαλιέτε. Αχ, Σόζο, επολέμησες μιάλι να δεις Ελλάδα. Η Δάφνη έσυ μυρωθιάν, αμάσι τσεπικράδαν. Έσυ παντού η Δάφνη σου τους τόπους μυρισμένους, αμα εμάς η πίκρα της έσυ μας ψαγεμένους. Συχώρα μου που άρκησα τραούδι να σου γράψω, ένι ξέρω το μνήμα σου, νάρτο τσετσί να κλάψω. Αυτή είναι η Ελλάδα που
είδατε πού την έχουν καταντήσει. Κάναμε χθες μια αναφορά για την παιδεία. Πολλοί μου λέτε να λέμε για τα ιστορικά θέματα. Τι να πούμε για τα ιστορικά θέματα? Τι να πω τώρα, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Τώρα για την παιδεία κάποια πράγματα από εδώ και από εκεί, αλλά δεν μπορώ να κάθομαι και να κάνουμε πασαλήματα. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας εκεί που μπορούμε και αν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και μια αναφορά στα... Λοιπόν, όσον αφορά την επίσκεψη, έχω να κάνω 3 παρατηρήσεις και στην εκπομπή που θα είναι αφιερωμένη στην επίσκεψη γενικά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα γίνω πιο αναλυτικός. Πρώτον, ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του έκανε αναφορά στην Συμφωνία Ελληνοτουρκικής Φιλίας που υπέγραψε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ισμέτη Νονού το 1930. Νομίζω ότι το παιδί δεν ξέρει ιστορία. Αν ήξερε δεν θα έκανε αυτή την αναφορά. Γιατί? Για να υπογράψουν οι Τούρκοι αυτή τη συμφωνία απέτησαν από την Ελλάδα, για να υπογράψουν λοιπόν οι Τούρκοι αυτή τη συμφωνία απέτησαν από την Ελλάδα να παραιτηθεί της διεκδίκησης των περιουσιών των Ελλήνων ανταλλαξίμων, Θρακιώτες, Μικρασιάτες, Πόντιοι, Καπαδόκες. Τι σημαίνει αυτό? Θα τα πούμε αναλυτικά, επαναλαμβάνω, στην εκπομπή. Με βάση τον Κωνσταντίνο Φωτιάδη, οι περιουσίες που αφήσαμε εκεί και έπρεπε η Τουρκία να μας αποζημιώσει για αυτές, αφού αφαιρούσε την αξία των περιουσίων των μουσουλμάνων που ήταν ανταλλάξιμα από την Ελλάδα, ξεπερνά τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Και ο Βενιζέλος δέχθηκε να παραιτηθεί η Ελλάδα της διεκδίκησης αυτών των περιουσιών, των δικών μας περιουσιών δηλαδή, τις χαρίσαμε στους Τούρκους. Άρα ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ενώ ήταν σε εξέλιξη, ενώ ίσχυε αυτή η συμφωνία, οι Τούρκοι έκαναν το Βαρλίκ Βεργισί το 1942 και άλλα έσχυε έκαναν, πάμε σε αυτό όμως, έκαναν τον επέσχυντο νόμο με τον οποίο λαιλάτισαν τις περιουσίες των Ελλήνων, πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων το 1942. Το 1955 έκαναν τις βαρβαρότητες τους τα Σεπτεμβριανά και 10 χρόνια μετά το 1964 άκουσαν, κατήγγυλαν μονομερώς, αυτή η συμφωνία έχει περάσει από τη Βουλή, δεν είναι σαν τη διακήρυξη που υπέγραψαν σήμερα, και μάλιστα όταν πέρασε από τη Βουλή άσκησαν κρατική τρομοκρατία στους πρόσφυγες, Πόντιους και τα λοιπά βουλευτές για να την υπογράψουν. Μόνο ένας Καπαδόκης δεν την υπέγραψε, είπε όχι και μετά από 2-3 μήνες πέθανε ο άνθρωπος από το κακό του, τον έσκασαν. Και το 1964 λοιπόν αποσύρθηκαν μονομερώς από τη συμφωνία και αυτή η συμφωνία διασφάλιζε την παραμονή των Ελλήνων υπηκόων στην Κωνσταντινούπολη, των Εταμπλίδων που λέγανε, και τους απέλασαν 60.000 Έλληνες μέσα σε μερικές εβδομάδες. Και γι' αυτό καταστράφηκε ο ελληνισμός Κωνσταντινούπολης. Και αντί να τα ξέρει αυτά ο Πρωθυπουργός και έστω υπογράφεις κάτι, αλλά μην κάνεις αναφορά, ή αν κάνεις αναφορά, να κάνεις αναφορά με αυτά που ακολούθησαν. Ελπίζουμε να μην ξανακάνει τα ίδια η Τουρκία με αυτά που έκανε με την προηγούμενη συμφωνία. Όχι να την φέρει σαν πρότυπο που μας οδηγεί σε καταστροφή. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με την αναφορά του Ερντογάν στην τουρκική μειονότητα και στην απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Εγώ πιστεύω ότι ήταν σημειωμένη και προσυνεννοημένη και η αναφορά και η απάντηση του Έλληνα. Δηλαδή είπαν πίσω από τις πόρτες, εγώ δεν μπορώ να μην πω για την τουρκική μειονότητα, και ο Μητσοτάκης είπε εντάξει θα πεις και εγώ θα πω τα δικά μου. Τα είπαν και έληξε το θέμα. Δεν είναι έτσι. Όταν είπε ο Ερντογάν για τουρκική μειονότητα στην Ξάνθη, πέραν στην Θράκη, πέραν της τουρκικής, βάλτε αυτό στην άκρη, υπάρχει και ένα θέμα. Υπάρχει μειονότητα για να υπερασπίζεσαι ή να ζητάς τέλος πάντων σεβασμό των δικαιωμάτων. Αυτό έπρεπε να πει ο κύριος Μητσοτάκης. Αγαπητέ Ταΐπ, φίλε, χτυπήσει και λίγο στην πλάτη, πραγματικά υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα των
ομόθρησκών σου στην Θράκη και καλά κάνεις, έτσι πρέπει να κάνει ο κάθε καλός κυβερνήτης μιας χώρας, αλλά θα ήθελα να κάνω κι εγώ το ίδιο, αλλά δεν αφήσατε μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη για να την υπερασπιστώ. Αγαπητέ φίλε Ταΐπ, εσύ το κράτος σας την έχετε καταστρέψει και ακόμα και εσύ τόσα χρόνια κυβερνάς, 20 χρόνια, φοβάσαι τα 1500 άτομα που μείνανε και δεν ανοίγεις τη σχολή της Χάλκης. Αυτά, συγγνώμη. Αν δεν τα πεις αυτά, τότε ό,τι όλο αυτό που γίνεται είναι ψεύτικο, κύβδηλο και εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ποιος θα υπερασπιστεί τους Έλληνες Κωνσταντινούπολης? Ποιος, για πέστε μου, αν δεν το κάνει τώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Δηλαδή πώς το κάνει ο Τούρκος? Ο Τούρκος, ο σφαγέας, αυτό που έκανε την εθνοκάθαρση, έχει το θράσος και υπερασπίζεται την μουσουλμανική μειονότητα, και αν την ονομάζει Τουρκία, άλλο θέμα αυτό, και δεν την υπερασπίζεται ο Έλληνας. Και αυτά, να καταγγέλλοντα αυτά που έγιναν, τουλάχιστον να μην γίνουν άλλα. Συγγνώμη, αυτό τώρα είναι λογικό? Γι' αυτό σας είπα, η Ελλάδα δεν έχει τα χαρακτηριστικά κανονικού κράτους. Αυτοί που κυβερνούν τη χώρα δεν έχουν συνέστηση του τι σημαίνει να κυβερνάς ένα κανονικό κράτος. Είναι μια παρέα με τα γνωστά κόλπα και όσα έρθουν και όσα πάνε και ό,τι... Και πάμε στην τρίτη παρατήρηση. Θα επανέλθω σε αυτά. Πάμε στην τρίτη παρατήρηση. Αυτή η διακήρυξη. Όταν έγινε, είπαν θα υπογράψουν μια διακήρυξη. Όχ, είπα. Όχ. Η συνέχεια της Μαδρίτης θα έρθει. Στη Μαδρίτη η Ελλάδα δέχθηκε ότι η Τουρκία έχει νόμιμα ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο και αποφυγή μονομερών ενεργειών. Δηλαδή, τη βάλαμε μέχρι εδώ, τη βάλαμε μέσα στον τάφο τα 12 μίλια. Ελάτε εδώ να δείτε τι έγινε τώρα. Καλά, συγγνώμη. Όταν υπογράφουν τέτοια πράγματα, δεν τα διαβάζουν. Πούμε, παιδιά, πώς θα το υπογράψω εγώ αυτό? Και αν το υπογράψω αυτό, πώς θα κάνω εγώ 12 μίλια άμα θελήσω να κάνω? Προσέξτε. Τα μέρη δεσμεύονται να απέχουν από κάθε δήλωση, πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να απαξιώσει το γράμμα και το πνεύμα αυτής της διακήρυξης, εδώ πάμε στο ψαχνό τώρα, ή να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της ειρήνης και τη σταθερότητα στην περιοχή τους. Τα μέρη δεσμεύονται να απέχουν από κάθε δήλωση, πρωτοβουλία ή ενέργεια. Δήλωση, πρωτοβουλία, ενέργεια. Που θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να απαξιώσει το γράμμα και το πνεύμα αυτής της διακήρυξης ή να θέσει σε κίνδυνο, η δήλωση, πρωτοβουλία ή ενέργεια, τη διατήρηση της ειρήνης και τη σταθερότητα στην περιοχή τους. Από τη στιγμή που υπάρχει το κάζος Μπέλη, και σου λέει ο Τούρκος, συνεχίζει να υπάρχει. Ενώ υπογράφουμε αυτό, δεν έχει αρθεί το κάζος Μπέλη. Εάν η Ελλάδα πει εγώ κάνω τα 12 μίλια, δεν διαταράσει την ειρήνη? Αφού δεχθήκαμε το κάζος Μπέλη, το δεχόμαστε, αφού υπάρχει. Υπάρχει και υπογράφουμε. Τι σημαίνει αυτό? Μήπως γινόμαστε οι νεκροθάφτες των 12 μιλίων με αυτό, υπογράφοντας αυτό τη διακήρυξη? Ακούστε. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κίνδυνος να χαρακτηριστούμε, και δεν μιλώ τώρα από τους ταγμένους και τους... από τον κανονικό κόσμο, πεις, εντάξει ρε καλύτερη, όλα ανάποδα τα βλέπεις. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, και εγώ θέλω ειρήνη, και εγώ θέλω σταθερότητα, και εγώ θέλω να μην παραβιάζεται ο ελληνικός ανέρεος χώρος, αλλά δεν μπορεί να μην παρατηρούμε και να μην θίγουμε τα κακοσκήμενα, έτσι. Θα επαναλαμβάνω, θα γίνει κανονική εκπομπή για όλο το θέμα και θα τα πούμε όλα ισορροπημένα και σωστά. Αχ, Θεέ μου, πάμε. Α, δεν είπαμε και το κερασάκι στην τούρτα. 20 φοιτητές Κύπροι ζήτησαν να κάνουν μια διαδήλωση και τους συνέλαβαν και τους προσήγαγαν για να μην χαλάσει η σούπα, για να μην δει ο Ερντογάν ένα πανό που έλεγε «Ελευθερώστε την πατρίδα μας» ή κάτι τέτοιο για την Κύπρο.
Εκεί καταντήσαμε. Εκεί καταντήσαμε και να σας πω κάτι, μίλησα με αρκετούς εδώ Ελλαδίτες και μου είπαν γιατί δουλειά έχουν οι Κύπροι, ας πάνε να τα κάνουν λύση στην πατρίδα τους αυτά. Ο Σόζος σκοτώθηκε στη Μακεδονία, δήμαρχος όν. Και εδώ είναι ο Έλληνες, ακούστε κατάντια. Και τι δουλειά έχουν λέει, εδώ να πάνε τα κάνουν στην πατρίδα τους. Ακούστε κατάντια. Ακούστε κατάντια. Και θα ήθελα να ξέρω, αυτός ο αστυνομικός που πήγε και συνέλαβε αυτά τα παιδιά. Εντάξει, υπάρχουν διαταγές ή αυτός που έδωσε την εντολή, αυτός που δέχτηκε την εντολή. Δεν είπε, πώς θα συλλάβω τα Ελληνόπουλα εγώ για τον Τούρκο που ήρθε στην Ελλάδα. Και εν πάση περιπτώσει, λένε τίποτα ψέματα. Την πατρίδα τους κατέχει. Τι να κάνουν δηλαδή. Πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Γάζα, αλλά επικρατεί ένας προβληματισμός διεθνώς για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Δηλαδή αυτοί οι σφοδροί βομβαρδισμοί που είναι φανερό ότι δεν βομβαρδίζονται στρατιωτικοί στόχοι. Βομβαρδίζονται ολόκληρες περιοχές. Είναι φανερό ότι άλλος είναι ο στόχος και όχι ή μάλλον ο στόχος αυτής της επιχείρησης πηγαίνει πολύ πέρα από την εξόντωση της Χαμάς. Πηγαίνει από το να μετατρέψει τη Γάζα σε μια περιοχή που δεν μπορεί να επανέλθει για να υπάρχει, να είναι βιώσιμος τόπος, να μπορεί να ζήσει ο κόσμος εκεί. Λέει, στην πράξη όλο αυτό είχε καταλήξει σε έναν ανελαίητο βομβαρδισμό κατά της νότιας Γάζας, κατά αναλογία με αυτόν που έγινε στη βόρεια Γάζα, στην οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις καταστράφηκε το 68% των κτηρίων. Ένα ποσοστό που είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των κτηρίων που καταστράφηκαν στους μεγάλους συμμαχικούς βομβαρδισμούς στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Της Δρέσδης καταστράφηκε το 59%, την επισκέφτηκα αυτή την πόλη και έχουν μείνει ορισμένα κατεστραμμένα, τα άφησαν για μνημεία. Της Κολονίας 61% και υπολείπεται μόνο το αντίστοιχο βομβαρδισμό του Αμβούργου που καταστράφηκε σε ποσοστό 75%. Αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη Γάζα εκτιμάται ότι έχουν καταστραφεί ανάμεσα σε 82.600 και 150.300 κτίρια. Κυμαίνεται. Και λέει, σε αντίθεση προς τη ρητορική για χτυπήματα ακριβίας, οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν κάνουν κατεξοχήν χρήση βομβών μεγάλου διαμετρήματος και μεγάλου βάρος, από 227 μέχρι 907 κιλά, που είναι βόμβες ικανές να έχουν θανατηφόρα αποτελέσματα ιδίως σε αμάχους, ακόμα και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που πέφτουν. Για παράδειγμα, μία βόμβα ΜΚ-82 βάρους 227 κιλών εκρηκτικής ύλης, εκ των οποίων τα 89 κιλά είναι εκρηκτική ύλη, επιφέρει την κατάρρευση των κτηρίων σε ακτίνα 31 μέτρων από το σημείο της έκρηξης και στην ίδια ζώνη είναι αδύνατο να αποφευθούν οι τραυματισμοί, αρκετοί από αυτούς θανατηφόροι. Η λογική αυτή της εθνοκάθαρσης δεν είναι τυχαίο ότι επανέρχεται ακόμα και αν δεν αποτελεί τμήμα της επίσημης Ισραηλινής ρητορικής. Και αναφέρεται ότι υπάρχει σχέδιο να εκδιώξουν τους Παλαιστίνιους από την περιοχή και να κάνουν εθνοκάθαρση. Να δούμε τι είπε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτό το φόντο δεν είναι τυχαία αναφορά που έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Lloyd Austin στην ανάγκη προστασίας των αμάχων, σημειώνοντας ότι σε αυτό το είδος της σύγκρουσης το κέντρο βαρύτητας είναι ο άμαχος πληθυσμός και αν τους οδηγήσει στην αγκαλιά του αντιπάλου, αντικαθιστάς μία τακτική νίκη με μία στρατηγική ήττα. Δηλαδή όλους αυτούς τους κάνεις εχθρούς. Αυτά είπε στη διάρκεια μιας παρέμβασής του στο Reagan National Defense Forum στην Καλιφόρνια πριν λίγες μέρες. Ουσιαστικά αυτή ήταν μία από τις πιο σκληρές αμερικανικές δοκιμασίες της Ισραηλινής τακτικής από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης και παραπέμπει στον πυρήνα του φόβου των ΗΠΑ για το πώς η κατάσταση στη Γάζα θα οδηγήσει τελικά σε μία ακόμα μεγαλύτερη ένταση και αποσταθεροποίηση.
Επίσης υπάρχουν κινήματα πλέον πολύ σημαντικά και στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, συμπαράστασης των Παλαιστινίων. Ο παγκόσμιος νότος είναι σχεδόν στο σύνολό του υπέρ των Παλαιστινίων και λέω ότι αυτό είναι θα είναι ένα πρόβλημα για το Ισραήλ και στη διαχείριση της κρίσης αυτής στο επόμενο διάστημα αλλά και στο μέλλον. Επίσης, οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ χρονοδιάγραμμα, τα είπαμε και χθες αυτά. Αυτά είπε ο Τζέικ Σάλιβαν και είπε ότι ζητήσαμε χρονοδιάγραμμα και σύμφωνα με δημοσιεύματα δεν δίνουν μήνες στους Ισραηλινούς, είπαν τελειώστε σε εβδομάδες. Γιατί? Γιατί συνήθως οι κεντροαριστεροί, οι αριστεροί του κόμματος των Δημοκρατικών είναι υπέρ των Παλαιστινίων και δημιουργεί σοβαρό εσωκομματικό πρόβλημα στον Biden σε μια χρονιά που είναι προεκλογική. Δηλαδή κινδυνεύουν οι Δημοκρατικοί να χάσουν την εξουσία και εξ αυτού του γεγονότος, δηλαδή του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα με τους όρους που συνεχίζεται. Υπάρχει η πόλη της Ιερουσαλήμ κατοικείται από 200.000 Ισραηλινούς και 300.000 Παλαιστίνιους. Ένα μέρος της είναι κατεχόμενο. Εκεί λοιπόν έχει εγκριθεί να χτιστεί μια νέα συνοικία που θα περιλαμβάνει 1.738 οικιστικές μονάδες. Αυτή η περιοχή, η νέα συνοικία θα βρίσκεται κατά το ίμιση στην προσαρτημένη και κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, αναφέρει η μη κυβερνητική οργάνωση Peace Now. Αν δεν υπήρχε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αυτή η έγκριση θα σήκωνε πολύ θόρυβο, εγκρίθηκε από το Δήμο της Ιερουσαλήμ. Είναι ένα πολύ προβληματικό έργο για τη συνέχεια του Παλαιστινιακού κράτους μεταξύ της νότιας δυτικής όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Χαγκίτ Όφραν, αξιωματούχος της Peace Now. Ο Γκουτιέρες έκανε δήλωση και είπε ότι θα έχουμε τεράστιο ανθρωπιστικό πρόβλημα, το ανθρωπιστικό σύστημα στη Γάζα μπορεί να καταρρεύσει και ότι η περιοχή ίσως να μην επανέλθει ποτέ από τέτοια καταστροφή. Αυτό που σας είπα πριν από λίγο. Τον κατηγόρησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ελί Κοέν, ο οποίος χαρακτήρισε τη θητεία του Γκουτιέρες κίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη. Ο ΙΕ απέρριψε τις κατηγορίες ότι είναι προκατηλημένος σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-Γάζας, επιμένοντας «Η μόνη πλευρά στην οποία βρισκόμαστε είναι στην πλευρά της σωτηρίας των ανθρώπινων ζωών». Αυτά με το Ισραήλ. Να πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο εκεί του Ιράν και των πολιτών του. Ο Ραϊσί προσγειώθηκε, είδα πριν από λίγο μια φωτογραφία, ότι έγινε δεκτός στη Μόσχα, όπου θα συναντηθεί με τον Πούτιν και θα υπογράψουν μια συμφωνία. Και είχαμε και έναν βαλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το σκούθι και καταρρίφθηκε από το αντιπυραυλικό σύστημα Arrow των Ισραηλινών προτού εισέλθει στον ενάεριο χώρο του Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα κοντά στο Eilat, στο λιμάνι Eilat. Βαλιστικούς πυράβλους εκτόξευσαν οι Σιήτες αντάρτες της Ιεμένης, οι Χούθοι, στοχεύοντας θέσεις στη νότια Ισραηλινή πόλη Eilat, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατιωτικού εκπροσώπου των ανταρτών. Πάντως, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι αναχέτησε πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα με το αντιπυραυλικό σύστημα Arrow έναν ιρανικής κατασκευής βαλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη. Από την έναρξη του πολέμου, το σύστημα Arrow έχει καταρρύψει 4 πυράβλους που έχουν εκτοξευθεί από την Ιεμένη. Είδα πριν από λίγο μια πολύ μεγάλη έκρηξη και στον Νότιο Λίβανο, χωρίς να αναφέρονται άλλα στοιχεία. Φαίνεται ότι κάπου από εκεί είναι αντίπεινα, εκτοξεύτηκε κάποια ρουκέτα ή κάποια πυρά και εκεί απάντησαν με μια ισχυρή βόμβα, είδα ότι είναι μια ισχυρή έκρηξη. Περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Η
η G7, η ομάδα των 7 πλουσιότερων χωρών στον κόσμο, δήλωσαν ότι θέλουν περισσότερες ανθρωπιστικές παύσεις για να περνάει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Χρειάζεται πιο επίγουσα δράση για να αντιμετωπιστεί η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα και να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες αμάχων. Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε περαιτέρω ανθρωπιστικές παύσεις ώστε να καταστεί αυτό δυνατόν, δήλωσαν οι ηγέτες της G7 σε κοινή δήλωση μετά την ψηφιακή σύνοδο κορυφής. Οι ηγέτες επίσης κάλεσαν το Ιράν να απόσχει από την παροχή υποστήριξης στη Χαμάς, καθώς και στους μαχητές της Χεζμπολά και στους αντάρτες Χούθης στην περιοχή. Ο Ερντογάν, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε στην Άγκυρα πριν έρθει εδώ, είπε ότι το Ισραήλ θα καταρρεύσει αν βρεθεί αντιμέτωπο με έναν κανονικό στρατόπο, ένα τακτικό στρατό ενός κράτους. Κλιμάκωσε την επίθεση. Όσο το Ισραήλ κρύβεται κάτω από τις φούστες της Δύσης, όσο κλιμακώνει τις φρικαλαιότητες, τόσο πιο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες γι' αυτό. Είναι βέβαιο ότι το Ισραήλ, το οποίο τρέμει σύγκορμο μπροστά σε μια χούφτα αμάχων στη Γάζα, θα καταρρεύσει όταν βρεθεί αντιμέτωπο με έναν πραγματικό στρατό, μια πραγματική δύναμη. Ελπίζουμε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση θα συνέλθει το συντομότερο δυνατόν, χωρίς να χρειαστεί να οδηγηθεί σε μια τόσο οδυνηρή μοίρα. Είναι μια απειλή αυτή τώρα, έτσι. Το Ισραήλ φυσικά θα λογοδοτήσει. Δεν ξέρω πού θα κρυφτεί, θα καταφύγει ο Νετανιάχου. Τα εγκλήματα πολέμου που διέπρεξε θα έχουν ιδιαίτερη θέση στις δίκες του, στο εγγύς μέλλον, θα δικαστεί δηλαδή. Άρα, αργά ή γρήγορα θα κριθούν στο δικαστήριο της ανθρωπότητας. Οι χώρες που έδωσαν στον Νετανιάχου αυτό το θράσος και συγκάλυψαν τα εγκλήματα θα έχουν την ίδια εμμοίρα. Όλους μας πήρε η μπάλα. Εάν η Αμερική και οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είχαν υποστηρίξει το Ισραήλ, αυτή η κυβέρνηση δεν θα ήταν σε θέση να ενεργήσει τόσο αδίστακτα. Το παρελθόν τους είναι γεμάτο φρικαλαιότητες. Επίσης έχω δει ένα άρθρο στους New York Times νομίζω που λέει τα προβλήματα που έχουν οι οικογένειες των Εβραίων στις ΗΠΑ και υπάρχουν και επώνυμες αναφορές. Λέει ότι οι γονείς, δηλαδή στην ηλικία μου αυτοί που είναι πάνω από 50 ετών, έχουν πιο συντηρητικές απόψεις και βρίσκονται πιο κοντά στις πολιτικές που ασκεί το Ισραήλ, για τον πόλεμο μιλάμε, ενώ οι νέοι, 20-25-30, έχουν πιο ελεύθερες απόψεις, υποστηρίζουν την κατάπαυση του πυρός, υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους. Μάλιστα λέει ότι ορισμένοι έχουν κάνει και συλλόγους φοιτητικούς για να υποστηρίξουν τους Παλαιστίνιους και λένε ότι ζούμε τον εμφύλιο μέσα στην ίδια την οικογένειά μας. Ένα παράδειγμα θα σας διαβάσω μόνο. Η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Μπράουν, Μάικα Μόλτσμαν, έζησε σε εβραϊκή συνοικία της Ουάσιγκτον, περιστοιχισμένη από φιλοϊσραηλινούς αλλά προοδευτικούς Εβραίους. Οι γονείς μου στήριζαν το Ισραήλ, αλλά όχι την κυβέρνησή τους. Την κυβέρνηση του Ισραήλ, είπε. Μετά την 7η Οκτωβρίου, η Μόλτσμαν και η ομάδα συμφοιτητών της δημιούργησαν πανεπιστημιακή οργάνωση υπέρ της κατάπαυσης του πυρός και οργάνωσαν καθιστική διαμαρτυρία τον Νοέμβριο. Μετά την επίθεση της Χαμάς, οι γονείς μου μετατοπίστηκαν προς τα δεξιά και έπαψαν να είναι επικριτικοί απέναντι στην κυβέρνηση του Ισραήλ, ενώ υποστηρίζουν τώρα διάφορες εκφάνσεις της σιωνιστικής ιδεολογίας. Δεν σταματάμε να καυγαδίζουμε, λέει η φοιτήτρια. Είναι και αυτό ένα αποτέλεσμα του πολέμου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Χαιρετίζουμε την απόφαση του Προέδρου Ερντογάν να μεταφέρει τα ενταξιακά πρωτόκολλα της Σουηδίας στο Κοινοβούλιο για επικύρωση, σημειώνει το State Department μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου για ταυτόχρονη επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας με την έγκριση της πώλησης από το Κογκρέσο. Τι είπε ο Ερντογάν δηλαδή, τώρα που ήταν εκεί στον κόλπο? Λέει, αυτοί έχουν το Κογκρέσο, εγώ έχω το Κοινοβούλιο. Την ώρα που θα περνούν από το Κογκρέσο την έγκριση των F-16, θα περάσω και εγώ την έγκριση της Σουηδίας. Δηλαδή, εκεί που ο Ερντογάν, έχω τις δηλώσεις του, που έλεγε δεν έχει καμία σχέση, λέει, το ένα με το άλλο. Εγώ τα δικαιούμαι.
και θα δω τι θα κάνω με τη Σουηδία. Τώρα είναι ο ίδιος ο οποίος χρησιμοποιεί καθαρά εκβιαστικά το θέμα της Σουηδίας για να πάρει τα F-16. Και αρρωγός σε αυτές τις προσπάθειες είναι και όλο αυτό το κόλπο που γίνεται με την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Ποιος θα πάει τώρα στο Κογκρέσο να επικαλεστεί τις παραβιάσεις που κάνει η Τουρκία στην Ελλάδα, όταν έχουμε υπογράψει, όταν είμαστε με... και ορισμένοι μάλιστα κάνουν και υποκλήσεις στον... είδα τον κύριο Γεραπετρίτη, στον Ερντογάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επέβαλαν κυρώσεις σε 4 Ρώσους, οι οποίοι αξιωματικούς, οι οποίοι συνέλαβαν κάποιον Αμερικανό πολίτη εκεί στην Ουκρανία, τον ανέκριναν, τον βασάνισαν, τον έκαναν εικονικό θάνατο και τον ασκούν δίωξη και κυρώσεις εναντίον αυτών των 4 για εγκλήματα πολέμου, γιατί υπάρχει ένας νόμος, εθνικός νόμος των ΗΠΑ που αφορά τα εγκλήματα πολέμου. Εδώ έχουμε άλλο κόλπο πάλι. Ξέρετε, ό,τι και να γίνει, όπου και να είσαι, όταν κάνεις μυστική δράση, πρέπει να τηρείς τους κανόνες. Είτε είσαι σε φιλία, σε ασφαλή χώρο, δεν υπάρχει φιλία και εχθρικό, η κατασκοπία γίνεται παντού και πάντα, δεν υπάρχουν αυτά. Οι Αμερικανοί λοιπόν τι έκαναν, πήγαν στη Σουηδία και χρημάτισαν με μεγάλο ποσό τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή μιας διεύθυνσης για να πάρουν τις πληροφορίες που ήθελαν από την, από την Ισπανική Υπηρεσία Πληροφοριών, παρακαλώ. Και φαίνεται το τμήμα ασφάλειας της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ισπανικής τους άρπαξε, τους φυλάκισε, απόρριτη όλη η υπόθεση, η δικαστική διαδικασία, αλλά οι δύο που χρηματοδότησαν, που είναι τις γνωστές τριγράμματες υπηρεσίες της CIA, ζήτησαν από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Μαδρίτης, ζήτησαν το ΙΠΕΞ και το Υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας να αποχωρήσουν και λέγεται, η El País, η εφημερίδα το γράφει, ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Πόσους έχετε ρε παιδιά, θα μου πεις, είναι μεγάλη χώρα η Ισπανία. Άρα σκάνδαλο κατασκοπίας μεγάλο, σοβαρό. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, καθώς η στρατολόγηση μυστικών πρακτόρων σε μία φιλοξενούσα χώρα για να προδώσουν την ίδια τους τη χώρα είναι μία ανοιχτά εχθρική πράξη που γίνεται με εχθρικές κυβερνήσεις αλλά ποτέ με φίλους ή συμμάχους, αναφέρει η El País. Το ποσό που έδωσαν είναι μεγάλο, λέει. Αυτά και με τις ΗΠΑ. Είδα μια δήλωση του Biden, ξέρετε τι είπε. Εγώ, λέει, αν δεν ήταν υποψήφιος ο Τραμπ δεν θα κατέβαινα υποψήφιος. Αλλά τώρα θα κατέβω γιατί είναι κίνδυνος για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ο Τραμπ. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ρωσία-Ουκρανία. Εκεί δεν πάνε καλά τα πράγματα για τον Ζελένσκι. Θα φτάσουμε στο σημείο να δείχνουμε και τη συμπάθειά μας στον άνθρωπο, διότι τον ενέπλεξαν σε αυτή την ιστορία. Θα μου πείτε, δεν έχει ευθύνες? Έχει. Αλλά του υποσχέθηκαν. Και τώρα η κατάσταση δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Και κοιτάξτε τι λέει ο Ναρίσκιν, που είναι ο διοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού της Ρωσίας. Σε άρθρο. Κοιτάξτε τι λέει, έχει σημασία. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού της Ρωσίας δήλωσε σήμερα ότι η στήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία θα μετατρέψει τη σύγκρουση σε ένα δεύτερο Βιετνάμ που θα κατατρίχει την Ουάσιγκτον για τα επόμενα χρόνια. Είπαμε ότι μπήκαν το Φλεβάρι του 22 οι Ρώσες εισέβαλαν στην Ουκρανία. Η Δύση έχει δώσει μέχρι στιγμής 246 δισεκατομμύρια δολάρια βοήθεια και οπλισμό στην Ουκρανία, αλλά επειδή προσδοκούσαν κέρδη από την αντεπίθεση, η αντεπίθεση δεν απέφερε τα προσδοκόμενα.
η Ουκρανία θα μετατραπεί σε μαύρη τρύπα, απορροφώντας ολοένα και περισσότερους πόρους και ανθρώπους, ανέφερε ο Σεργέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού, SVR, σε άρθρο στην περιοδική έκδοση της υπηρεσίας The Intelligence Operative. Εν τέλει, οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να δημιουργήσουν ένα δεύτερο Βιετνάμ για τον εαυτό τους και κάθε νέα αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να προσπαθήσει να το διαχειριστεί αυτό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει προειδοποιήσει ότι μία άμεση αντιπαράθεση ΝΑΤΟ-Ρωσίας θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και έχει κατ' επανάληψη αποκλείσει την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ ήταν στην πραγματικότητα μια σύγκρουση Ανατολής-Δύσης στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, στην οποία οι ΗΠΑ πολέμησαν μαζί με τις δυνάμεις του Νοτιού Βιετνάμ εναντίον του Βορείου Βιετνάμ, που είχε τη στήριξη Κίνας και Σοβιετικής Ένωσης. Ο πόλεμος, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους εκατομμύρια άνθρωποι, τελείωσε το 1975 με νίκη για το Βόρειο Βιετνάμ και οδυνηρή ήττα για τις ΗΠΑ, οι οποίες έχασαν 58.000 Αμερικανούς στρατιώτες σε αυτόν τον πόλεμο. Και θυμάστε τότε το αντιπολεμικό κίνημα κτλ. Χθες ο Μπάιντεν απίφθινε έκκληση στους Ρεπουμπλικανούς για νέα παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και είπε: «Εάν ο Πούτιν καταλάβει την Ουκρανία, δεν θα σταματήσει εκεί». «Εάν ο Πούτιν καταλάβει την Ουκρανία, δεν θα σταματήσει εκεί», είπε ο Μπάιντεν, προβλέποντας ότι ο Πούτιν θα προχωρήσει σε επίθεση σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ. «Τότε», πρόσθεσε ο Μπάιντεν, «θα έχουμε κάτι που δεν επιδιώκουμε και δεν έχουμε σήμερα. Αμερικανικά στρατεύματα να μάχονται κατά των Ρωσικών. Όμως αυτό θα είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος». Τώρα, πάλι άλλη υπόθεση κατασκοπίας, αλλά άλλου είδους κυβερνοπολέμου. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας στο Λονδίνο και τον ενημέρωσε ότι επιβλήθηκαν και οι Ρώσοι σε δύο άτομα τα οποία έκαναν συνεχείς και ανεπιτυχείς προσπάθειες παρέμβασης στη βρετανική πολιτική μέσω του κυβερνοχώρου. Η ομάδα hacker γνωστή ως Cold River, όπου συμμετείχαν άτομα που φέρονται να εργάζονται για λογαριασμό της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας της Ρωσίας, της FSB, στόχευε Βρετανούς πολιτικούς, δημοσιογράφους και ΜΚΟ για χρονική περίοδο αρκετών ετών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Είχαμε επίσκεψη, μια περίεργη επίσκεψη του Πούτιν και στο Ριάντ και στο Αμπουντάμπι. Δηλαδή πέταξε με ένα Ιλιούσιν, τι είναι για να δω λίγο μισό, με ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Ιλιούσιν 96 ο Πούτιν και συνοδευόταν από νομίζω 4 μαχητικά Σουχόι 35S που είναι τέταρτης συν γενεάς, τα βασικά αεροσκάφη αυτή τη στιγμή μαχητικά της Ρωσίας, και ακολούθησαν, συνόδευσαν το επιβατικό αεροσκάφος το Ιλιούσιν 96 του Πούτιν πρώτα στο Ριάντ, συναντήθηκε εκεί με τον διάδοχο τον Μπιν Σαλμάν, είχαμε και κάτι χαριτολογίες και τον κάλεσε να επισκεφτεί και τη Μόσχα και μετά επισκέφτηκε και τα Εμιράτα και εκεί είδε τον Σαγέν, πώς το λένε εκεί, τον βασιλιά τους. Αν και δεν έγιναν επίσημες δηλώσεις, έκαναν κάποιες αναφορές που μας επιτρέπουν να πούμε ότι συζητήθηκε το θέμα της ρύθμισης της παραγωγής πετρελαίου σε τέτοια επίπεδα που δεν θα επιτρέψει την περαιτέρω πτώση των τιμών ή θα οδηγήσει στην αύξησή τους. Διότι από αυτήν εξαρτώνται τα βασικά έσοδα και της Σαουδικής Αραβίας, έχει πρόβλημα εσόδων και η Σαουδική Αραβία, ρευστού, και η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα είναι πιο νοικοκυρεμένα και η Ρωσία φυσικά, πόλεμο κάνει. Άρα πήγε με Σουχόι 35, είπαμε, είδε τον Μοχάμετ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχγιάν. Πάντως, ειδικά με αυτόν τον Εμιράτων μίλησαν και για την κατάσταση στην Ουκρανία. Τώρα τι ακριβώς είπαν δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει ένα άρθρο στο Bloomberg, σας καλώ να το διαβάσετε, το έχει γράψει, αναδημοσιεύσει και ο Φιλελεύθερος της Κύπρου
και ο Ινφογνώμων πολιτικά, νομίζω και το capital.gr, προτείνω να το διαβάσετε, έχει να κάνει, είναι αποκαλυπτικό, δεν προλαβαίνουμε τώρα πραγματικά, αλλά θέλει μελέτη. Ο Μάρκ Τσάπμαν, τον ξέρουμε αυτό, έχουμε αναφερθεί σε αυτόν, κάνει μία ακτινογραφία των τάσεων που επικρατούν στη Δύση, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ για την συνέχιση ή όχι της υποστήριξης της Ουκρανίας. Και ο Τσάπμαν λέει ότι πρέπει να συνεχιστεί η υποστήριξη, διότι η ήττα που θα υποστεί η Δύση θα είναι τεράστια, και λέει ότι παρότι μπορεί να μην είναι σε θέση να νικήσει ο Ουκρανικός στρατός, περνάει σε μία ενεργητική άμυνα τώρα, άρα χρειάζεται οπλικά συστήματα, αλλά και άλλα σύγχρονα οπλικά συστήματα, βλήματα μακρού πλήγματος, ούτως ώστε όν ο Ουκρανικός στρατός σε ενεργό άμυνα να προκαλεί σοβαρές απώλειες στο Ρωσικό στρατό. Πάντως, επαναλαμβάνω, είναι ένα εκπληκτικό άρθρο που αξίζει να το διαβάσουμε. Πραγματικά εγώ μου πρόσθεσε πολλά και θα το πάρω μαζί μου να το μελετήσω ξανά. Τώρα, ο Ζελένσκι, αυτό πρέπει να το πούμε, η Ρωσία πιστεύει ότι η Αμερική και η Ευρώπη θα επιδείξουν αδυναμία και δεν θα διατηρήσουν τη στήριξή τους στην Ουκρανία στο κατάλληλο επίπεδο, και με βάση αυτό ετοιμάζει τα επόμενα σχέδιά του, είπε ο ίδιος ο Ζελένσκι, μιλώντας με τηλεδιάσκεψη στη Σύνοδο Κορυφής των G7, των 7 πλουσιωτέρων χωρών του κόσμου. Η Ρωσία ελπίζει μόνο σε ένα πράγμα, ότι η ενότητα του ελευθέρου κόσμου θα καταρρεύσει την προσεχή χρονιά. Η Ρωσία πιστεύει ότι η Αμερική και η Ευρώπη θα επιδείξουν αδυναμία και δεν θα διατηρήσουν τη στήριξή τους στην Ουκρανία στο κατάλληλο επίπεδο. Παρότι παραδέχθηκε ο Ζελένσκι ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περάσει την αντεπίθεση στο μέτωπο, διαβεβαίωσε ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες αντιστέκονται στις επιθέσεις που δέχονται. Διατηρούμε σημαντικά προγεφυρώματα σε αρκετές κατευθύνσεις της γραμμής του μετώπου και προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια, δήλωσε. Η αποτυχία, είπαμε ότι επηρέασε τη Δύση, σου λέει τώρα να ξαναδώσουμε και να βρεθούμε στον ίδιο παρανομαστή. Και υπάρχει ένα ζήτημα με την πόλη Αυντίιβκα, είναι πολύ σημαντική αυτή, βλέπω ότι πιθανόν, λένε ότι πιθανόν να πέσει τις επόμενες μέρες. Η δυτική στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία, κέρια σημασίας για τον πόλεμο, τίθεται όλο και περισσότερο σε αμφισβήτηση. Ο ελεύθερος κόσμος έχει ζωτική ανάγκη να διατηρήσει την ενότητά του, είπε ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι η χώρα του πρέπει να κερδίσει τη μάχη αυτή τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Επίσης είπε ότι ελπίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τηρήσει την υπόσχεσή της προς την Ουκρανία, η επιθυμία της οποίας είναι να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής το Δεκέμβριο, και είπαμε ότι ακύρωσε χθες την συμμετοχή του στην ειδική σύνοδο που γινόταν στο Κογκρέσο. Ο Βελγικός στρατός έχει απογυμνωθεί τόσο πολύ στέλνοντας πυρομαχικά και όπλα στην Ουκρανία, που λένε τώρα οι αξιωματικοί, εάν χρειαστεί να πολεμήσουμε, λέει, θα πολεμήσουμε τώρα με πέτρες. Υπόψη, πρόκειται για αποικιακή χώρα, για στρατό ο οποίος έχει εμπειρία σε επιχειρήσεις εκτός της χώρας. Δεν είναι αμυντικές ένοπλες δυνάμεις όπως οι ελληνικές, αλλά ξέρουν από ειδικές επιχειρήσεις. Ο Βελγικός στρατός είναι τόσο ανυπαρκής σε πυρομαχικά και κονδύλια, που οι στρατιώτες θα αναγκαστούν να πετούν πέτρες αν βρεθούν σε πόλεμο, δήλωσε ο Μάρκ Θις, πρώην ανώτατος αξιωματικός στρατηγός των ενόπλων δυνάμεων του Βελγίου. Και λέγεται ότι υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, βιώνονται σε αρκετούς στρατούς της Ευρώπης. Στην Ελλάδα δεν ξέρουμε τι γίνεται, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς δώσανε. Ένας Ουκρανός πρώην βουλευτής που ήταν φιλορώσος και είχε καταφύγει στη Μόσχα, δολοφονήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, πιθανότατα από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Reuters.
ήταν ο Ηλιά Κύβα. Εδώ τι είναι πιθανό να συμβαίνει. Ξέρετε, πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, οι μυστικές υπηρεσίες, οι περίφημοι ΚΑΓΕΜΠΕ, ήταν ενιαία σε όλη τη Σοβιετική Ένωση. Άρα, η μυστική υπηρεσία σήμερα του Κιέβου έχει και την εκπαίδευση και την παράδοση και τη σκληρότητα και την αποτελεσματικότητα, κληρονομήσει από την ΚΑΓΕΜΠΕ. Γι' αυτό βλέπουμε ότι έχει σημαντικές επιτυχίες. Αυτό είχαμε την κόρη του αυτού του φιλοσόφου που την ανατείναξαν, είχαμε κι άλλους. Τώρα λοιπόν μέσα στη Μόσχα είναι σε θέση η μυστική υπηρεσία της Ουκρανίας να κάνει τέτοιες ειδικές επιχειρήσεις και μάλιστα δολοφονίες. Μεγάλο θέμα. Αναφέραμε στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι βρίσκονται η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας στο Πεκίνο, ο Σαρλ Μισελ και η Φόντερ Λάιν. Συναντήθηκαν λοιπόν χθες με τον Σι Τζίνπινγκ και είχαμε δηλώσεις και από τον Σι Τζίνπινγκ και από τη Φόντερ Λάιν. Εκεί ο Κινέζος πρόεδρος είπε στην ουσία: μην επιτρέπουμε τους τρίτους, τις ΗΠΑ δηλαδή, να παρεμβαίνουν στις σχέσεις μας. Για να δούμε τις δηλώσεις των δύο. Αυτές έχουν το περισσότερο ενδιαφέρον. Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι εταίροι σε μια αμοιβαία εποφελή συνεργασία, ενισχύοντας συνεχώς την αμοιβαία πολιτική εμπιστοσύνη και επιδιώκοντας στρατηγικές συνενέσεις. Είπε λοιπόν υποδεχόμενος και την Φόντερ Λάιν και τον Σαρλ Μισελ. Ζήτησε επίσης οι δύο πλευρές να εξαλείψουν κάθε είδους παρεμβάσεις τρίτων. Καταλαβαίνετε τι εννοούν, έτσι. Η Φόντερ Λάιν χαρακτήρισε τη συζήτησή της με τον Κινέζο ηγέτη καλή και ειλικρινή. Συζήτησαν τις κυριότερες προκλήσεις σε έναν κόσμο με αυξανόμενες γεωπολιτικές τριβές, είπε, προσθέτοντας ότι δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις ανταλλαγές ανθρώπων με ανθρώπους και συμφώνησαν σε ένα κοινό ενδιαφέρον για ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για την οικονομική επιβράδυνση του Πεκίνου, γιατί μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης εξαρτώνται από τις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα. Εδώ τώρα πρέπει να το διαβάσουμε αυτό, γιατί είναι όχι επίκαιρο, το επίκαιρο. Και να σταματήσουμε εδώ απόψε, αν και έχω και άλλα πράγματα. Συνεχίζουν οι Τούρκοι τις αθλειότητες, ενώ είναι εδώ Ερντογάν, στη Δερίνια τώρα πάλι κάνουν τετελεσμένα και παίρνουν έδαφος από την νεκρή ζώνη, η οποία νεκρή ζώνη είπαμε ότι ανήκει στην, όλη η Κύπρος ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά είναι ελεύθερο έδαφος το οποίο έχει εκχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία για αστυνόμευση στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ. Και οι Τούρκοι κάνουν εκεί πάλι τετελεσμένα. Πύλα, Άγιος Δομέτιος, Στροφίλια, τώρα και την μαρτυρική Δερίνια εκεί που σκοτώσαν τα παιδιά. Λοιπόν, το άρθρο που πρέπει να το διαβάσουμε αυτό έχει ενδιαφέρον και άλλοι δουλεύουν για μας και εμείς δουλεύουμε για την Τουρκία. Για κοιτάξτε εδώ τώρα. Foreign Policy. Περιοδικό το οποίο χαράσει δρόμους πάνω στους οποίους εξαπλώνεται και περνάει η αμερικανική εξωτερική πολιτική. Ώρα να επανεξετάσουμε τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Μπορεί ο Ερντογάν να εξαπολύει επίθεση φιλίας σε Ελλάδα και Μητσοτάκη με την επίσκεψή του στην Αθήνα, αλλά σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα στη διεθνή πολιτική σκηνή έχει επιλέξει να στέκεται στο απέναντι στρατόπεδο της Δύσης. ΗΠΑ και ΝΑΤΟ θεωρούν την Τουρκία σημαντική δύναμη στην περιοχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε αρκετούς συμμάχους δεν προκαλούν εκνευρισμό οι σχέσεις με τη Ρωσία, οι δεσμοί με τη Χαμάς ή οι επιδιώξεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα εμπόδια που θέτουν οι Τούρκοι στη διεύρυνση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επίσης θεωρούνται σημαντικό αγκάθι. Έτσι, αμερικανικά μέσα θέτουν ευθέως το ερώτημα εάν θα πρέπει να συνεχίσει η Τουρκία να είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Παλιότερα το είχε κάνει η Wall Street Journal με άρθρο της. Τώρα έρχεται να το επισημάνει το Foreign Policy. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ
ήταν η καλύτερη επιδίωξη εξωτερικής πολιτικής που ξεκίνησε ποτέ η Τουρκία στην ύπαρξή της ως δημοκρατία. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, η συμμετοχή της στη συμμαχία εμπόδισε την Τουρκία να ελεγχθεί από τη Σοβιετική Ένωση και βοήθησε στην παροχή χώρου για την οικονομική της ανάπτυξη ως δυτικού συμμάχου, αναφέρει το άρθρο και προσθέτει. Γιατί λοιπόν η συμμαχία χρειάζεται διαρκώς να παλεύει με έναν μη συνεργάσιμο και μερικές φορές ακόμα και επιθετικό Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν? Φαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ερντογάν είναι αφοσιωμένος στην υπονόμευση της Διατλαντικής Συμμαχίας. Είναι λοιπόν καιρός το ΝΑΤΟ να επανεξετάσει την ένταξη της Τουρκίας. Δεν ήταν πάντα έτσι, παρατηρεί το Foreign Policy. Οι Τούρκοι διπλωμάτες θέλουν συχνά να υπενθυμίζουν στους διεθνείς ομολόγους τους ότι η Τουρκία ζει σε μια δύσκολη γειτονιά και η διατήρηση της κυριαρχίας της αποτελεί απόδειξη της ικανότητας γενναιών πολιτικών που εργάστηκαν ακούραστα για να κρατήσουν την Άγκυρα ασφαλή. Αυτή η προοπτική έχει σίγουρα πλεονεκτήματα. Η ηγεσία του Ινωνού, του Ισμέτη Ινωνού, συνέβαλε καθοριστικά στο να κρατήσει την Τουρκία μακριά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ήταν ακόμα σύμμαχος της Δύσης, ο επιτίδιος ουδέτερος. Το κεμαλικό καθεστώς ήταν επίσης αρκετά προνοητικό, ώστε να αποφύγει να εμπλέξει την Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε διεθνή σύγκρουση, κυρίως επειδή θα εμπόδιζε την οικονομική του ανάπτυξη. Περισσότερο από διπλωματική σοφία, ωστόσο, αυτό που επέτρεψε στην Τουρκία να επιδιώξει τους αναπτυξιακούς της στόχους ήταν η κάλυψη της ασφάλειας που παρήχε η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Αν δεν ήταν το ΝΑΤΟ, θα είχε διαλυθεί. Η Τουρκία έγινε δεκτή στη συμμαχία το 1952 μαζί με την Ελλάδα. Λόγω της πεποίθησης της κυβέρνησης Τρούμαν ότι ο περιορισμός του κομμουνισμού στην Ευρώπη δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή τους, λέει το άρθρο. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ μαζί με τη βοήθεια που πρόσφερε το δόγμα Τρούμαν με τη μορφή χρηματικής βοήθειας, 400 εκατομμύρια δολάρια για την Ελλάδα και την Τουρκία και στρατιωτικής βοήθειας, επέτρεψε στην Άγκυρα να οικοδομήσει έναν ικανό και σύγχρονο στρατό. Έδωσε επίσης στους Τούρκους αξιωματικούς, τόσο πολιτικούς όσο και στρατιωτικούς, Τούρκους αξιωματούχους, τόσο πολιτικούς όσο και στρατιωτικούς, μια θέση στο τραπέζι, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να σταθμίσουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια μαζί με τους δυτικούς συμμάχους τους. Το πιο σημαντικό είναι ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ επέτρεψε στην Άγκυρα να ξεπεράσει το στρατιωτικό και οικονομικό της βάρος. Η προθυμία της Άγκυρας να παίξει στρατιωτικούς ρόλους σε ζωτικής σημασίας αποστολές του ΝΑΤΟ όπως το Κωσοβαπέδιο και το Αφγανιστάν της χάρισαν ισχυρή φωνή εντός της συμμαχίας. Ως αποτέλεσμα, πολλές κυβερνήσεις των ΗΠΑ έχουν δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση των ανησυχιών της Άγκυρας για την ασφάλεια, είτε πρόκειται για τον κουρδικό αυτονομισμό, είτε για απειλές από τη Ρωσία του Πούτιν. Δηλαδή, λέει, κάνουν πλάτες οι Νατοϊκοί να σφάζει τους Κούρδους. Το Νοέμβριο του 2015, αφού η Τουρκία κατέριψε ένα ρωσικό μαχητικό, ο Πούτιν έπρεπε να σκεφτεί πολύ προσεκτικά αν θα απαντούσε στρατιωτικά εναντίον ενός μέλους του ΝΑΤΟ. Αρκεί να πούμε ότι χωρίς την ένταξη στο ΝΑΤΟ υπάρχει καλός λόγος να πιστεύουμε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να έχει παρόμοια μοίρα με αυτή που έχει βιώσει η Ουκρανία από το 2014, ότι η Ρωσία δηλαδή θα εισέβαλε στην Τουρκία. Αυτές είναι οι παλιές καλές εποχές. Από το Μάρτιο του 2022 η πλειοψηφία του τουρκικού πληθυσμού αντιλαμβάνεται πλέον τις ΗΠΑ ως τη μεγαλύτερη απειλή για την Τουρκία, ενώ μόνο το 19% βλέπει τη Ρωσία υπό το ίδιο πρίσμα. Και υπό την ηγεσία του Ερντογάν η Άγκυρα εργάστηκε ακατάπαυστα για να υπονομεύσει την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Πάρτε τον εδώ να τον αγκαλιάζετε, λέει το Foreign Policy. Πάρτε ως παράδειγμα την διεύρυνση του ΝΑΤΟ στη Σκανδιναβία, την οποία ο Ερντογάν κρατά όμηρο από το 2022. Τι θα χρειαστεί για να κάνει ο Ερντογάν το ελάχιστο από αυτό που αναμένεται από ένα σύμμαχο του ΝΑΤΟ και να επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας? Απάντηση. Να συμφωνήσει ο Ουάσιγκτον να πουλήσει στην Τουρκία νέα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και ίσως μια συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο. Οι συναλλαγές δεν πρέπει να καθορίζουν τη συμπεριφορά των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Αντίθετα, κοινές αξίες και αντιλήψεις απειλών θα πρέπει να τις καθορίζουν. Ο λόγος που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θέλουν να δεχθούν τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ είναι εξ αρχής επειδή η πολεμική συμπεριφορά της Ρωσίας απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια και η παραδοχή ότι η Σουηδία θα βοηθήσει την ενίσχυση του ΝΑΤΟ έναντι αυτής της απειλής. Ωστόσο, η Τουρκία δεν κάνει το ελάχιστον
για να αποτρέψει την απειλή που θέτει η Ρωσία. Λοιπόν, τη στιγμή που, ξέρετε, η Ελλάδα είναι θύμα της ταυτόχρονης εισόδου στο ΝΑΤΟ με την Τουρκία. Ήμασταν μαζί στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία εκμεταλλευόταν την γεωπολιτική αξία του χώρου της, που ήταν σημαντικότερη από την δικιά μας, εκμεταλλευόταν και το κράτος. Στην εκπομπή που θα κάνουμε στο αφιέρωμα θα σας μιλήσω για το τουρκικό κράτος, το οποίο τουρκικό κράτος δεν υποχωρεί, και έτσι υποχωρούσαμε συνεχώς εμείς έναντι της Τουρκίας, και γι' αυτό είμαστε ηττημένοι έναντι της Τουρκίας. Και ενώ λοιπόν τώρα στο ΝΑΤΟ υπάρχουν φωνές που, σαν αυτή που διάβασα τώρα του Foreign Policy, που λένε ρίξτε τις μια κλωτσιά και διώξτε την από το ΝΑΤΟ, εμείς τι κάνουμε? Βάζουμε το σώμα μας πάνω να περάσει η Τουρκία, να την εξαγνίσουμε, να την ξεπλύνουμε. Και να σας πω κάτι, αν και το 1930 ήμουνα σε θέση να αποφασίσω και ήμουν σίγουρος ότι αυτή η υπογραφή της συμφωνίας τότε φιλίας θα ήταν μία κίνηση εποφελία των επομένων γενεών, και εγώ θα υπέγραφα. Παρότι εγώ πόντιος, θα έλεγα εντάξει, να δώσουμε, να απαρνηθούμε τις περιουσίες μας για να ζήσουν καλά οι επόμενες γενιές. Όμως δεν έζησαν, και τώρα τα ίδια θα γίνουν, και θα σας το εξηγήσω αυτό στην εκπομπή που θα δούμε αύριο, να την ετοιμάσω καλά-καλά και θα τη δούμε αύριο. Λοιπόν, αυτά, να είστε όλες και όλοι καλά, και ο κύριος Γεραπετρίτης να προσέξει να μην σκύβει μπροστά στον Ερντογάν. Δεν είναι καθηγητής ή πολίτης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται την εξωτερική πολιτική μιας χώρας. Και ο Υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας δεν σκύβει σε κανέναν μπιπ. Καληνύχτα.